Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες από το Δημοτικό Γήπεδο Γιώργος Λουκαρές, όπου εδώ μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό Καλαμάτης και το Φαρέ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή Σύνων Αγνωστόπουλος. Προσπαθούν να απομακρύνουν οι αμυνόμενοι του Φαρέ. Ένα σουτ τώρα. Ο Μάρης όμως μπλοκάρει σταθερά στην εστία του μακρινό το σουτ. Φάουλ τώρα με το Φέστα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πρώτος ο Μούσα παραλίγο να κάνει εκεί τη ζημιά για την ομάδα του. Ο Μούσα, ο οποίος σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα out. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Φαρέο Κορέας. Είναι πάνω στην μπάλα, σουτάρει. Μπλοκάρει σταθερά όμως ο Δημήτρης Ολυμπερόπουλος, κρατώντας έτσι το 0-0 για την ομάδα του. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Φαρέ με το Σπανό. Απομακρύνει σε πρώτο χρόνο εκεί η αμυντική του Ολυμπιακού. Ο Μούσα όμως πήρε σε δεύτερο την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Λιμπερόπουλου. Πολύ καλή στιγμή αυτή για την ομάδα του Φαρέ για να ανοίξει το σκορ. Ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Γιώργος Λουκαρέας. 0-0 παραμένει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη φιλοξενούμενη ομάδα του Φαρέ. Πρώτος ο Μούσα στην μπάλα, προσπαθούν να απομακρύνουν εκεί του Ολυμπιακού και Σπανός τώρα, ο οποίος ελίσσεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρι. Επεμβαίνει όμως ο Λιμπερόπουλος, στην αρχή ασταθώς, μετά όμως πιο εύκολα μπλόκαρε την μπάλα. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάνω στην μπάλα είναι Μαρούδας και Αναγνωστόπουλος. Ο τελευταίος εκτελεί. Ο Μάρης όμως πολύ εύκολα μπλοκάρει η συναιστία του. Να μια καλή στιγμή αυτή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα η μπάλα στα πόδια του παιχτούν του Φαρέ με τον Πιτσιλί, ο οποίος αφήνει και αριστερά εκεί που βρίσκεται μόνο Σταματελόπουλος, κοντρολάρει, σουτάρει. Η μπάλα όμως περνάει out. Θα μπορούσαμε να πούμε η πρώτη καλή στιγμή αυτή της αναμέτρησης. 0-0 παραμένει στο 60 λεπτό το σκορ. Φάουλ τώρα για την ομάδα του Φαρέ με το Σπανό να βρίσκεται πάνω στην μπάλα. Εκτελεί ο Σπανός και η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδαμε καλά, είναι ο Θοδωρόπουλος ο οποίος, συγγνώμη, ο Σταματελόπουλος, ο οποίος με το κεφάλι ίσως και με την πλάτη βρήκε την μπάλα, σηκώθηκε μαζί με τον Πιτσιλί, όμως αυτός ακούμπησε τελευταίος την μπάλα. Έτσι άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι του Φαρέ στο 64ο λεπτό, ύστερα από φάουλ λοιπόν του Σπανού. Σταματελόπουλος και Πιτσιλί σηκωθήκανε με τον πρώτο Σταματελόπουλο να πετυχαίνει το 0-1. Πλάγιο out για την ομάδα τώρα του Ολυμπιακού με τον Πολυμενέα να προσπαθεί να κοντρολέρει. Θα χάσει από το Σπανό, ο οποίος πλασάρει. Δεν μπορεί ο Λιμπερόπουλος. 0-2. Πολύ γρήγορα η ομάδα του Φαρέ μέσα σε 9 λεπτά κάνει 2 τα τέρματά της εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Γιώργος Λουκαρέας. Ήταν ο Σπανός ο οποίος με πολύ ψύχρεμο πλασέ ευνηδίασε το Λιμπερόπουλο, βρήκε τον έμπειρο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Καλαμάτας εκτός θέσης. Έτσι έκανε λοιπόν το Ολυμπιακός Καλαμάτας Φαρέ 0-2, ξεκάθαρο πια το προβάδισμα των φιλοξενούμενων για μια επικράτηση σε μια πολύ δύσκολη έδρα αυτή του Ολυμπιακού Καλαμάτας. Στα αριστερά τώρα με Μαυροϊδάκο η μπάλα για την ομάδα του Φαρέ. Θα βρει το Σαμιώτη, ο οποίος κοντρολάρει, αποφεύγει και αντιπαλό του, σουτάρει όμως ψηλά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λιμπερόπουλου. Να, άλλη μια καλή στιγμή τώρα για την ομάδα του Φαρέ. Χάνουν τώρα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει ο Κακαλής, ο οποίος θα βρει στα δεξιά του το Σαμιώτη. Να δούμε τις επιλογές που έχει. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι του Ολυμπιακού. Πιτσιλί στο σούτ, επέμβαση του Λιμπερόπουλου. Τσέρτος, ξανά επέμβαση του Λιμπερόπουλου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, άλλη μία για την ομάδα του Φαρέ για το τρίτο γκολ. Ο Λιμπερόπουλος όμως είναι εκεί για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Από τα αριστερά τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού, Πολυμενέας αφήνει στο Φέστα, ο οποίος
κάνει μια ωραία κάθε την παλιά στο Μάλαμα. Αυτό σουτάρει 1-2 η ομάδα του Ολυμπιακού, μειώνει στο σκορ. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι με το γκολ του Μάλαμα, ύστερα από ωραία κάθε την παλιά του Φέστα και τέτα τέτ του σκόρερ Μάλαμα, ο οποίος απέναντι στο Μάρι δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-2, να βάλει την ομάδα του Ολυμπιακού ξανά στο παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ωραία κάθε την παλιά του Φέστα στο Μάλαμα. Αυτός δεν έκανε λάθος, έκανε το 1-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ τώρα εκτελείται για την ομάδα του Φαρέ. Βαθιά μπαλιά, είναι ο Μούσα εκεί, ο οποίος προσπαθεί να κοντράρει, θα σουτάρει τελικά. Η μπάλα όμως περνάει πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ολυμπερόπουλου. Έτσι παραμένει το 1-2.